Αριφαλώστα. Πάρε φίλε αρώματα. Αρώματα. Έρωτας. Έρωτας είναι θαρρό. Παιδιά, αυτό το κάνετε όταν είσαστε μικρά. Τι κάναμε όταν είμαστε μικρά. Όταν είμαστε μικρά πιάνουμε τα γιόκλημα. Το τραβούσαμε από εδώ. Και είχε μέσα νέκταρ. Χαρά δεν έχει. Και το ρουφούσες και έβγαζε. Οπ, να το. Α, δεν φάνηκε. Πολύ λίγο. Άμα πετυχαίναμε καλό, όπως το τραβούσαμε τη γλωστούλα, είχε μία σταγονίτσα και ήταν νέκταρ. Ο γείτονας έχει αμπελόφυλλα φουλ. Η κερασία σου, παιδιά, φέτος δεν κάνει κερασία. Τίποτα από κερά. Τίποτα, ούτε ένα λέει δεν είδες. Ούτε για δείγμα. Ένα έχει εδώ. Δύο εδώ. Τρία εδώ. Τρία κεράσα. Τα κουτιά του Μάικ. Θα φάμε το φρούτο μας. Μετά το φαΐ φάμε ένα φρούτο. Το μανταρίνι το πασχαλινό. Εγκόρ τα λένε αυτά. Ξηξή έχει μια δεκαρά τσεράσα. Απλά το χέρι που καθαρίζει το μανταρίνι, αν το πιάσει αυτό το συγκεκριμένο, τότε μυρίζει όλο το μανταρίνι. Μέλι. Πετεινός ο Αλανιάνης. Πάμε να τον πιάσουμε. Τον πάω στο απεζά. Χοχλιδάτος. Ο καλύτερος πετεινός το κοτέτσι, όταν είναι χοχλιδάτος. Είχαμε το χοχλιδάτο, το γαρδολέμι. Ποιον άλλο είχαμε.
Τον κότσιο πώς το λέγανε. Πάμε πια στον ταυγά. Είναι ο συναγερμός. Σου λέει, αλλά πάρεις τα αυγά γιατί θα τα φάω. Ωραία στο χωριό, παιδιά. Ωραία στο χωριό. Κάτι εδώ το πιο. Θα τα βάλω μια φωτογραφία εδώ έτσι. Στα σύννεφα. Αχ, πετενέ μου. Ας αυγώ. Όχι. Να τα βγά. Πούλιο. Έλα εδώ, έλα εδώ, πιάσου. Έλα σε πάω στο πεζά. Πούλιο. Πούλιο. Περιστέρι, παιδιά, το περιστέρι κάνει δύο αυγουλάκια και το ένα είναι αρσενικό και το άλλο θηλυκό. Πάντα. Πούλιο. Έτοιμος, έμε τις φάει. Θα με φάσεις, μωρέ. Έλα, μωρέ, εγώ σ' αγαπώ. Έλα. Παιδιά. Έλα, μωρέ. Έλα, πούλιο. Έλα. Κάνει το, ε. Κάνει σε κακομένα, σε κάνω κοτσινιστό. Κοτσινιστό θα σε κάνω. Πούλιο. Έλα, μια φωτογραφία βγάλουμε, μια σέλφια βγάλουμε, έλα. Δεν τον έχω εκπαιδεύσει. Έλα. Έλα, μωρέ, και σύνα. Έλα. Έλα, ήσυχα. Έλα, μωρέ, σε καλό κοπέλι. Έλα. Ήσυχα. Έλα. Πες ένα γεια στον κόσμο. Πες ένα γεια. Πες ότι γενικά με φιλαράκια. Βλέπεις τη φάτσα σου. Πεις ένα γεια στον κόσμο. Ε. Πετυμός, παιδιά. Του πω στα πεζά. Θα σε πω στα πεζά, μα είσαι καλό κοπέλι. Με χιλοπίτα θα είσαι ό,τι πρέπει.
Βλέπει τη φάτσα του σου λέει ντάρα μορτώνε. Εντάξει. Έλα πάμε. Έλα. Ο Αλανιάρης. Ρε παιδιά. Εδώ παιδιά, όταν είμαστε μικρά παιδιά, παίζαμε εδώ από κάτω, παίζαμε. Φεύγαμε το σπίτι και ερχόμαστε εδώ. Εδώ είχε κάτι πέτρες και σκάβαμε να βρούμε φίδια. Εδώ είχε ένα μεγάλο βράχο. Τον έβγαλε μετά το ο γείτονας. Ήταν σήμα κατά τεθέν εδώ ο βράχος του τεράστιος. Και ανεβάζαμε, ήταν το κάστρο μας. Άλλες εποχές. Δεν είναι σφαραγγιά. Τον πετεινό θα τον φάμε στα πεζά. Μια πολύ όμορφη ταβέρνα. Όσοι δεν έχετε επισκεφθεί, να πάτε. Ωραίες γεύσεις. Ό,τι και να φας είναι, ό,τι και να έχουν φάει είναι πολύ ιδιαίτερο. Το μπιφτέκι της προάλλες φάει άφοβα. Είναι πάρα πολλοί που δεν τρώνε κοιμάδες έξω, γιατί ο κύμας είναι ένα ταλαιπωρημένο, ας το πούμε, μια ταλαιπωρημένη γεύση. Μόνο το μπιφτέκι του ήταν υπέροχο και οι μπριτζόλες καλοψημένες, αλλά ο πετινός με τις χιλοπίτες, όλα τα λεφτά. Αλλά όταν καθίσεις, σου φέρνει σούπα, κουτόσούπα, σαν ας το πούμε καλωσόρισμα, και το τρως ρε παιδιά και φτιάχνεις το μάχη επί τόπου, που είναι πολύ, πολύ ιδιαίτερη γεύση. Αν πάτε, καμία σχέση με τις σούπες τις αυτές οι απλές που βάζουν κάτι τσίφους κνόρ και κάτι βλακίες και κάνουν, είναι ιδιαίτερη, πολύ ιδιαίτερη. Φίλα και πολλά στα πεζά. Στα πεζά, πετινός Αλανιάρης. Πηγαίνετε και θα με θυμηθείτε.